Ολυμπιακό. Έχουν επιστρέψει όμως όλοι οι Ερυθρόλευκοι. Ξανθόπουλος για τον Σκορτσανίτη. Δύο επάνω του και ο Περπέρογλου τέσσερις επάνω του. Έξω η μπάλα για τον Τσαρτσαρί. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό να εκδηλώσει επίθεση. Ο Διαμαντίδης. Έξω από τα 6.75 θα σηκωθεί. Κύριε για τον Ολυμπιακό. Ο Χάινς είναι κατά πολύ κοντύτερος από τον Σοφοκλή. Θα κάνει το φάουλ. Θέλησε να βάλει και το καλάθι. Εκεί αν. Σοκανίδης βγαίνει ψηλά για το screen. Περνάει ο Διαμαντίδης. Αλλά η πάσα του δεν είναι καλή. Εδώ βλέπουμε screen επιλογής για τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη. Και είναι φανερό ότι ο Πεδουλάκης θέλει από τον Δημήτρη να σουτάρει. Όπως το κάνει τώρα. Δεν λέξει να αποστάρει τον Περπέραυλο, ο οποίος είναι σε πολύ καλή μέρα από ό,τι δείχνει. Και σίγουρα χτυπάει με το ίδιο νόμισμα τον Παναθηναϊκό. Ο Ματσιούλης για 3, 17-21. Μην κοιτάτε το ταμπλό του, είπε ο Αργύρης Πεδουλάκης. Παίξτε τον μπάσκετ που ξέρετε. Θέλει μπάλα στην επίθεση να πάει στα χέρια του Σοφοκλή Σκορτσιανίτη. Και στην άμυνα θέλει να πιέσουν ακόμα περισσότερο. Διαμαντίδη θέλει να βρει τον Σκορτσιανίτη για την παλό του τον Χάινς. Εκεί διπλώνει και ο Πρίτεζης. Υπάρχει φάουλ από τον Χάινς που σηκώνει. Ο Πάνκο για τον Διαμαντίδη είναι μόνος του. Ο Ουκίτς δεν τον βλέπει ο Διαμαντίδης. Ο Σκορτσιανίτης γυρνάει. Τώρα ο Ουκίτς. Διαμαντίδης για 3. Μετά από δύο αναπηδήσεις. Πήγε να λάβει την οργάνωση για τον Παναθηναϊκό. Σε θέση 2 από την αρχή του μάτσο ο Διαμαντίδης. Ο οποίος περνάει εδώ την μπάλα στον Σκορτσιανίτη. Βλέπουμε να διπλώνει πάνω ο Παπα-Νικολάου. Αυτό είναι ότι μένει ελεύθερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Καθυστερεί ο Μπάνκς. 2 δευτερόλεπτα. 1. Ο Λιθουανός ο Ματσιούλης δεν μετράει. Ακόμη και να έμπαινε δεν θα. Σκορτσιανίτης. Αντίπαλο τον Πάουελ. Στον Καπόνο μπροστά στον Παπα-Νικολάου. Ο Σκορτσιανίτης έχει πάει πάνω του και ο Πρίδες μαζί με τον Σερμαντίνη. Υπάρχει 43-37. Ο Διαμαντίδης η πάσα για τον Σκορτσιανίτη προσποιείται. Αυτός και τελειώνει τη φάση με εξαιρετική.